pod.gr. Ακούτε το podcast του Παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Ωραία, φτάνει. Φύγε τώρα. Καλώς τους, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα θέλω να σας πω ότι θα σας αφήσω να διαλέξετε από τρία γλυκά. Του κουταλιού συνήθως. Λοιπόν, έχω κεράσι, έχω καρπούζι και έχω και περγαμότο. Για το γαμότο δηλαδή, για το σημερινό το θέμα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα το θέμα είναι συνέπεια. Έλληνας και συνέπεια. Έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά, γιατί έχω πάρα πολλά να πω και επειδή έχω πάρα πολλά να πω, θα πω πάρα πολλά. Έτσι, δηλαδή τα συμπεράσματα είναι αυτά που βγαίνουν αυτόφυτα. Τι κοινό έχουν οι Έλληνες με τους Άγγλους? Κανένα. Κανένα. Μια συγγένεια με τον Κάρλο που δεν θυμάμαι και τι ακριβώς, κάτι με τον μπαμπά του και τίποτα άλλο. Οι Άγγλοι είναι συνεπείς. Είναι συνεπείς. Μπορεί να έχουν χίλια κουσούρια που έχουν, αλλά είναι συνεπείς. Και επίσης υπάρχει και κύρωση. Δεν είναι άμα ο Άγγλος αργήσει ένα τέταρτο, δεν είναι α, συγγνώμη, άργησα, ή άμα ξαδιστήριζε να σου φέρει ένα προϊόν. Εκεί πέρα υπάρχει οικονομικές, ποινικές ρήτρες, αυτό δεν το πληρώνει. Διάφορα, διάφορα. Στην Ελλάδα είμαστε κράτος ασυνεπών ανθρώπων. Το λέω και το υπογράφω. Και εγώ προσέχω πάρα πολύ που υπογράφω. Είμαστε κράτος ασυνεπών. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από μόνοι μας χαλαρώνουμε το ωράριο. Δηλαδή λέμε, τι ώρα θα βρεθούμε? 5. Μέσα στο μυαλό του Έλληνας το 5 το σβήνει. Σου λέει και 6 να πάω τι θα γίνει, και 6 παρά να πάω τι θα γίνει, και 5 και 20 να πάω τι θα γίνει. Εάν λέμε τώρα, είσαι από αυτούς που έχει τρέλα με τη συνέπεια και έρθει ο άλλος 5,5 αντί για 5 και πει, μα είναι δυνατόν μέχρι τις μισή ώρα, σε αντιμετωπίζει ως τρελό. Σου λέει, σιγά καρε, πώς κάνει έτσι για μισή ώρα? Όλο αυτό είναι. Πώς κάνει έτσι το ένα, πώς κάνει. Γιατί, Χριστιανέ μου, την είχα τη μισή ώρα εγώ έτσι πρόχειρη, ας πούμε, στη βαλίτσα μου και να την βάλω εδώ πέρα, να την απλώσω, να κάτσει εσύ επάνω και να περιμένω? Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και όχι μόνο στα προσωπικά. Δεν συζητάω για τα προσωπικά ραντεβού που άστα να πάνε εδώ, να ξέρει ότι για τη συνέπεια έχουν χωρίσει ζευγάρια. Ξέρω εγώ ζευγάρια που έχουν χωρίσει για τη συνέπεια. Και στο λέω εν τιμή. Αλλά εκεί που είναι το χειρότερο είναι στα επαγγελματικά. Γιατί είναι στα επαγγελματικά? Περίμενε. Κάνε λίγο υπομονή, υπομόνεψε την ψυχή σου, να ακούσεις ένα τραγουδάκι και μετά έρχομαι να πούμε συνέπεια στα επαγγελματικά. Είναι ένα καυτό θέμα. Άργησες να έρθεις να με βρεις, με έχει τσακίσει ο χρόνος. Πώς θα ταιριάξουμε κι οι τρεις, εσύ, εγώ και ο πόνος. Διότι άντε στα προσωπικά να πούμε, θα ρίξεις και ένα μπινελίκι, θα χωρίσεις, θα μαλώσεις, θα κάνεις. Τα επαγγελματικά παίρνουν τηλέφωνο, παράδειγμα, από την Courier. Τι ώρα θα μου το φέρετε? Σου δίνω ένα πολύ χαλαρό ωράριο. Από 10 μέχρι 2. Κάθεσαι εσύ σπίτι σου από τις 10 μέχρι τις 2 για να έρθει 3 και 5. Και να σου πει ο κουριεράς, καλά, εντάξει, δεν μπορεί να υπολογίσαμε την κίνηση. Να την υπολογίσεις! Δηλαδή, εγώ γιατί δεν πρέπει να υπολογίσω τον χρόνο και να κάτσω αμπαρωμένος μέσα στο σπίτι που θα μου φέρεις το δέμα? Και λέω τώρα για το θέμα, που συνήθως αυτά τα θέματα, τα περισσότερα που είναι courier, θα δείτε τα χαρτάκια κολλημένα στα θηροτηλέφωνα, να πας να το πάρεις μόνος. Τότε τι το θέλω το courier, άμα να τρέχω να το πάρω μόνος μου, δεν το παίρνω και ποδαρόδρομο το θέμα. Για να μην πάω στο πολύ λεπτό θέμα, μάστορι. Η μάστορη. Καλή χρυσή, δουλευτάριδες δεν λέω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση μάστορας να είναι συνεπής. Μία στο εκατομμύριο δηλαδή, συλλεκτικά κομμάτια. Έτσι και έχεις μια τύπου ανακαίνιση ή μια ζημιά στο σπίτι σου, κάτι έπαθε το μπάνιο και θες πλακάκι υδραυλικό, άστο. Άστο, πάρε λότο. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να έχει θετική έκβαση το λότο παρά αυτό. Συνήθως δε όλοι αυτοί, όλοι οι τεχνικοί, όταν αναλαμβάνουν κάτι, κάτι τους τυχαίνει. Αρρωσταίνει η γυναίκα τους, πάνε στο νοσοκομείο το παιδί τους, πεθαίνει η πεθερά τους, έχουν τροχαίο. Όλα τα 7 κακά της μοίρας τους στους τεχνικούς είναι. Δεν έχω δει πλακά ο οποίος να τελειώσει τη δουλειά αρτιμελής. Δεν έχω δει ηλεκτρολόγο που από τη μέρα που θα έρθει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει θα έρθει στην ώρα του. Ποτέ.
Είναι κάτι σαν τικ. Πώς λέμε TikTok, σκέτο τικ. Δηλαδή είναι σαν να το έχει μείνει, σαν να του τσίπαρε εκεί πέρα να αποφασίσει να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα και ότι θες να γίνεις μάστορας, πλακάστες να γίνεις, οξυγονοκολάστες να γίνεις. Λοιπόν, πρέπει να στείνεις. Δεν γίνεται να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά σου. Οι μάστορες το έχουν στο αίμα τους. Χρόνια σας λέω τώρα με υδραυλικούς, με ηλεκτρολόγους, με πλακάδες, με κουμπί κουμπότρυπα, τα πάντα. Είναι στο αίμα τους. Ένα τραγούδι για αίμα και συνεχίζουμε. Και βέβαια είναι και τα σχολεία. Τα σχολεία, εκεί πέρα θα καταλάβεις τη διαφορά. Και θα σου πω κάτι, τα μόνα που έχουν συνέπεια είναι τα σχολεία. Γιατί εκεί πέρα 8.30 χτυπάει το κουδούνι, 8.30 τελείως, δεν μπορεί να πεις να το χτυπήσω εγώ τι ώρα θέλω. Παρόλα αυτά, περίμενε, μη βιάζεσαι. Παρόλα αυτά, σε πληροφορώ ότι σε κάθε τάξη η Ελενίτσα, ο Γιωργάκης, ο Δημητράκης, ο Αλέξανδρος, η Ιουλία, κάποιο παιδί, είτε μεγάλο είτε μικρότερο, θα αργήσει. Συγγνώμη κυρία, αλλά ο πατέρας μου δεν έπρεπε μπροστά το αυτοκίνητο. Συγγνώμη κυρία, αλλά η μαμά μου αρρώστησε και με πήγε η θεία μου που μένει στον κάτω όροφο και δεν ξυπνούσε. Συγγνώμη. Και έχουμε και εκεί ασυνέπεια. Και δεν φταίνουν τα παιδιά, φταίνουν οι γονείς. Αλλά όταν όμως είσαι γονιός και μαθαίνεις το παιδί σου να πηγαίνει στο σχολείο αργά, δηλαδή να ζει με ασυνέπεια, μεγάλο θα την υιοθετήσει. Έτσι είναι. Μα συνέπεια το μεγάλωσες. Ασυνεπές παιδί θα γίνει. Είδες τώρα πώς τα χειρίστηκα, τα τριγενή και δικατάληκτα δεν λέει. Ώρες πολύ με θαυμάζω. Λοιπόν, μην φεύγουμε από το θέμα μας, στο τσάφισε να φύγεις. Η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να τη μαθαίνετε και στα παιδιά σας. Να είστε συνεπείς. Όταν λέτε στο παιδί μια συγκεκριμένη ώρα, θα του κάνετε μια συγκεκριμένη ώρα αυτό που πρέπει. Δεν μπορεί να το παιδί να παίξει στις 5 και μετά να έχει πάει 7 και αν δεν πειράζει παίξε τώρα. Όχι. Η συνέπεια μαθαίνεται, πρέπει να γαλουχηθεί το παιδί με συνέπεια. Γαλουχηθεί σημαίνει να χυθεί το γάλα. Τραγουδάκια γαλακτός εις μουσικοπολίων. Από το γάντζο κρέμονται έξω από το ψυγείο. Κόψτε μου παρακαλώ ωραία κομματάκια, να έχουν φρέσκια μουσική και ζωντανά στιχάκια. Η συνέπεια βέβαια δεν υπάρχει ούτε στο δημόσιο. Και θα σου πω γιατί δεν υπάρχει στο δημόσιο. Γιατί έτσι και μπλέξει με δημόσια υπηρεσία, αυτό που λένε δεν σημαίνει ότι το κάνουνε κιόλας. Ειλικρινά σου μιλάω. Σου λένε, ξέρω εγώ, από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή θα έχετε απάντηση γι' αυτό. Ναι, καλά, βρασερίζει και περίμενε να φας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λένε και τσατίζονται κιόλας. Ναι, είπαμε την Παρασκευή δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει ακόμα. Τι μου λες, αλήθεια, να το βγάλεις. Επίσης, άλλος ένας κλάδος, τώρα το θυμήθηκα. Μου έρχονται έτσι σφήνει. Είναι ο ιατρικός κλάδος. Οι γιατροί πάντα στα ιατρία τους εστίνουνε, πάντα όμως. Και δεν ζητάνε ποτέ συγγνώμη. Πηγαίνει στο τάδε ιατρείο, εκμεταλλεύονται ότι είναι θέμα υγείας, περιμένει μια μισή ώρα, περάσει ένα αντίο γιατρό, μόλις μπαίνει. Κανονικά δεν πρέπει να πει ο γιατρός, συγγνώμη κύριε Αριστίδη που περιμένατε. Όχι, ο γιατρός το θεωρεί δεδομένο, είναι υγεία σου λέει. Θα περιμένει και 5 ώρες. Τι μας λες, και τι να περιμένω 5 ώρες. Τι ώρα είχα ραντεβού, 7. Άντε να μπω 7 και 10. Άντε 7 και 4. Μετά ζήτα συγγνώμη, βρε γαστρεντερολόγε. Ζήτα συγγνώμη, βρε ορίλα. Ζήτα συγγνώμη, βρε. Πε τι άλλε ειδικότητε, χειρουργέ. Ποια μια άλλη. Καρδιολόγο, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Καρδιολόγο μου λέει υπεύθυνη, γιατί με κόβει ότι θα την άκουσα τα θυμαράκια, αλλά γελάστηκε. Στα ιατρικά θέματα δεν ζητάνε ποτέ συγγνώμη. Οδοντίατροι, που πας με τον πόνο, πιάνεις εκεί πέρα το μάγουλό, περιμένεις 3 ώρες να μπεις, μετά δεν λέει ένα συγγνώμη, περιμένετε, συγγνώμη που πονάτε. Πες ένα συγγνώμη, βρε φίλε, που δεν είσαι και φίλος, για ποιον έλεγα, για οδοντίατρους. Ποράει το δόντι και. Τραγούδι. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Και πρέπει να σας πω ότι τη συνέπεια θα την παρέχετε κιόλας, όχι μόνο θα την αποζητάτε, γιατί καταλαβαίνω να λες πω πήγα εκεί πέρα και καθυστέρησα. Εσύ ο ίδιος τι κάνεις. Πρώτα θα κοιτάς τη δική σου τη φαρέτρα, τι όπλα έχεις για να μπορείς να διαμαρτυρηθείς. Δεν είναι δυνατόν να τον στείνεις τον άλλο μια ώρα και μετά όταν σε στήσουν εσύ να γκρινιάζεις. Η συνέπεια ξεκινάει πρώτα απ' όλα από εμάς. Είμαι πολύ της συνέπειας. Είμαι πολύ. Όλα μου τα χρόνια που ζω, ζω με συνέπεια. Έχω πρόβλημα. Στη χώρα αυτή υπάρχει πρόβλημα. Αν είσαι συνεπής άνθρωπος, υπάρχει πρόβλημα. Είναι χώρα ασυνεπών.
Το λέω και θα το διατυμπανίζω και δεν φοβάμαι και κανένα, να σας πω και την αλήθεια. Ορίστε, και τα podcast έχουμε πει βγαίνουν κάθε Δευτέρα. Μην δες ποτέ να σου βγάλω εγώ podcast την Τρίτη. Όχι, τη Δευτέρα το έχω φρέσκο φρέσκο. Δεν πάω να είμαι του θανατά, να είμαι άρρωστος. Εδώ θα είμαι στο pod.gr και θα ηχογραφώ για σένα. Επιτελώ κοινωνικό έργο. Έτσι για να πενευόμαστε και λίγο, που η αλήθεια είναι από την αρχή που ξεκινήσαμε τα podcast δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, πενευόμαστε. Αλλά μπράβο μας. Πολύ μας εκτιμώ. Από την πρώτη στιγμή μας ξεχώρισε και είπα μπράβο μας, εμείς θα κάνουμε πράγματα και κάναμε. Λοιπόν, συνέπεια από εδώ και πέρα, και να ξέρετε ότι ο παππούς Αριστίδης φεύγει, αλλά για τη συνέπεια ό,τι σας είπε το πιστεύει ακράδαντα. Και κράδαντα. Ακούσατε το podcast του παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ροδάνη πάει το στόμα σου. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.